Δύο εβδομάδες πριν την αναγκαστική εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που απαγορεύει τη χρήση των ραμπών πρόσβαση στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης που κατασκευάστηκαν στο Κοκκίνι Χάνι, το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ζήτησε μόλις χθες από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να εξαντλήσει τα ενδικά μέσα που θα αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Ο χρόνος είναι πιεστικός. Η προθεσμία του που δίνει στην ουσία η εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας το 22 έκτου στην ουσία είναι πάρα πολύ κοντά και τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Το ενδεχόμενο να αποκλειστεί η πρόσβαση για όσες περιοχές βρίσκονται κατά μήκος του βόρειου δικού άξονα, από το ύψος του Καρτερού έως και τις Γούρνες, ανάβει φωτιές και στους κόλπους του Δήμου Χερσονήσου. Η αντιπολίτευση καταλογίζει ολιγορία και αδιαφορία στη Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς, ο Δήμος Χερσονήσου δεν έκανε τις δέουσες ενέργειες και ακολούθησε τις εξελίξεις, τις δυσμενείς εξελίξεις, μην μπορώντας να τις διαμορφώσει, αλλά ούτε καν να τις ανατρέψει. Από το 2014 που υφίσταται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όχι κλεισίματος των ραμπών, αλλά ότι δεν μπορούν επειδή είναι παράνομο έργο ούτε καν να βελτιωθούν. Ποιες είναι οι ενέργειες που γίνανε εδώ και δύο χρόνια για να αποτραπεί αυτή η δυσμενής εξέλιξη σημερινή? Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, η πρόοδος που έχει γίνει στο μεταξύ με την αδειοδότηση του έργου του ανισόπεδου κόμβου της Ανόπολης, που θα εξυπηρετήσει μελλοντικά όλες αυτές τις περιοχές, μπορεί να λειτουργήσει θετικά, καθώς ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και τη δημιουργία προσωρινής πρόσβασης προς το ΒΟΑΚ στο ίδιο υπαραπλήσιο σημείο, έργο που αναμένεται να κοστίσει περίπου 300.000 ευρώ. Για το μεσοδιάστημα όμως αυτό. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι όριμο και θα προταθεί από εμάς στην διάρκεια της διαβούλευσης είναι να κατασκευαστούν εκ νέου προσβάσεις στον βόρειο δικό άξονα, στο συγκεκριμένο σημείο ή αλλού, οι οποίες θα λειτουργήσουν μεσοπρόθεσμα μέχρι την οριστική λύση. Οι κάτοικοι της περιοχής όμως που έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν δέχονται τον αποκλεισμό τους, ιδίως εν μέσω της τουριστικής περίοδου, βλέπουν τελικά ως αναπόφευκτη την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και φτάνουμε σήμερα να εκλιπαρούμε τη διαδικασία παρατάσεως, την οποία, για να μην ξεχάσουμε, είναι και πολύ δύσκολο ή πολύ δύσκολο να δοθεί. Ευελπιστούμε ότι στο μεσοδιάστημα αυτής της παράτασης θα έχουν ολοκληρωθεί τα επόμενα πράγματα που ζητήσαμε, δηλαδή καταρχήν η οριστική περιβαλλοντική αδειοδότηση του κόμβου της Ανόπολης, που από όσο γνωρίζουμε έχει φύγει από το Υπουργείο Υποδομών και είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αδειοδότησή της.